Ένα κέικ, να το δω μπροστά είναι. Ναι. Η μία από τις δύο εκδοχές θα σας φτιάξω. Τρεις εκδοχές έχω φτιάξει. Ναι. Αυτό εδώ. Κύριε σκηνοθέτα, αυτό είναι λίγο ποντικοφαγωμένο γιατί μου κόλλησε στη φόρμα. Δείξτε αυτό εδώ πέρα δίπλα. Είναι πιο ωραίο, μπράβο. Να το. Το ένα θα μπει πάνω από το άλλο, ούτως ή άλλως σε λίγο. Μία ωραία κρέμα ενδιάμεσα. Μόλις τα έβγαλα τον φούρνο. Λοιπόν, στείλτε mail στο Ελένη1 όσο εγώ μαγειρεύω μαζί με την Ελένη. Στο ελένη1@alphatv.gr για να κερδίσετε το τεράστιο καλάθι, δύο καλάθια, όχι ένα, δύο καλάθια της Unilever. Και εγώ να σας πω ότι 2 η ώρα ακριβώς θα γίνει η κλήρωση να φύγουν τα καλάθια. Τσακ μπαμ, σήμερα, δεν αφήνω εκκρεμότητες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Να τσεκάρω το κέικ που ψήνεται. Ωραία, τέλειο. Έχω κάνει και μικρά εδώ πέρα, κέικα και ατομικά. Λοιπόν, εδώ μέσα στο μίξερ μου, σε φουλ ταχύτητα, θα ρίξω. Okay. Θα ρίξω τη ζάχαρη, δύο φλιτζάνια, εγώ βάζω ένα μαύρη λευκή, ζάχαρη. Ένα μαύρη και ένα άσπρη, αλλά όπως σας λέω πάντα, βάλτε ό,τι ζάχαρη θέλετε. Ναι. Εντάξει, μέχρι εδώ, πανεύκολο, έτσι. Περιμένουμε λίγο, τι είναι, όλα καλά. Και θα ρίξουμε μέσα, έχω βάλει εγώ το βιτάμι να χτυπιέται νωρίτερα, οπότε έχω κερδίσει χρόνο. Θα ρίξω μέσα 4 αυγά. Παιδιά, πανεύκολο κέικ. Μου αρέσει πάρα πολύ και το έφτιαξα στην εκπομπή μου, στο επεισόδιο που θα παίξει την πρωτοχρονιά, την νόστιμη γη, το έφτιαξα για βασιλόπιτα. Okay, η βασική ιδέα είναι ότι η μαμά του κολλητού μου κάνει μια βασιλόπιτα με πάρα πολλά τζάντζαλα μέσα. Φρουτάκια, σοκολάτα, κράμπερι, σταφίδες. Και είναι βασιλόπιτα νόστιμη, όχι ρε παιδί μου, τσουρεκάρα, βραδιάτικα, κάτι κομμάτι. Αρέσει εμένα η βασιλόπιτα τσουρεκή. Την άλλη μέρα όμως. Το βράδυ με έχεις φάει τώρα γουρνόπουλο, στιφάδο, κρασιά, μπακλαβαδάκια. Μετά από όλα αυτά να φας κι άλλο. Ένα κομματάκι από τη βασιλόπιτα τη δικιά μου που έχει πάνω σοκολάτα μπορείς να φας. Είναι γλυκάκι. Αλλά τσουρέ και εγώ το βράδυ δεν τρώω. Anyways, λοιπόν. Και εμένα μου αρέσει τσουρέκια. Είναι αλήθεια. Είναι και μπόλικο μαχλέπι μέσα κάτι αυτό, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, όπως πάντα θα ξύσουμε λίγο. 4 αυγά, βιτάμ και ζάχαρη. Εντάξει, κορίτσια. Θα ξύσω λίγο τα τυχώματα πάντα σε οποιοδήποτε μίξερ και να έχουμε. Ξύνουμε πάντα λίγο τα τυχώματα στη μέση της διαδικασίας. Και το βάζουμε να συνεχίσει να χτυπάει. Στέλνετε mail στο ελένη1@alphatv.gr, διότι είπαμε ότι στις 2 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση και θα δώσουμε τα δύο καλάθια του Unilever. Τσακ μπαμ. Να σας πω όσο χτυπάει εδώ πέρα το μείγμα του, ότι σήμερα κοντά μας είναι και η εταιρεία Shiseido με τον αγαπημένο μας μακιγιέρ, τον κύριο Μάνο Βινιχάκη. Φυσικά θα μιλήσουμε για μακιγιάζ, θα κάνουμε έτσι τα βήματα που θα κάνει και αυτό σιγά σιγά όλοι μαζί. Και βεβαίως θα δώσουμε και δώρα, να μου είσαστε έτοιμες, κορίτσια, διότι σήμερα θα δώσω σε 10 τυχερές τηλεθεάτριες από μία συλλεκτική παλέτα σκιών. Την είδα σήμερα, γιατί είχα πάει να πάρω κάτι που μου είχε τελειώσει, ένα καλλιτικό σε ένα κατάστημα με καλλιτικά. Και μου λένε, θέλετε να δείτε και τη συλλεκτική κασετίνα της Shiseido. Λέω, όχι, θα τη δώσω λίγο. Ήμουν σίγουρη θα μου τη φέρουν, λέω, γιατί Χριστούγεννα, για να την έχουν βγάλει στα μαγαζιά, να είναι συλλεκτική, που σημαίνει ότι